Ο Κερίτης φούσκωσε ξανά μετά τις καταρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στα Χανιά και έγινε αυτό που όλοι φοβόντουσαν. Ο δρόμος που από τον περασμένο Φεβρουάριο εξυπηρετούσε τους κατοίκους των ορεινών χωριών του Πλατανιά και του Ανατολικού Σελήνου κόπηκε στα δύο. Λίγο μετά τις 4 το πρωί ειδοποιήθηκα από κατοίκους εδώ της περιοχής από τον Αλικιανό ότι από τη σφοδρή βροχόπτωση είχαμε ένα τεράστιο θέμα στην προσωρινή διάβαση που υπήρχε εδώ και με αποτέλεσμα βέβαια να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Το δρόμο είχαν ανοίξει παράνομα μέσα σε μια νύχτα κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσβαση στον Αλικιανό και τα γύρω χωριά. Μάλιστα τότε είχαν προκαλέσει την αντίδραση της Αντιπεριφέρειας Χανίων που ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Παρ' όλα αυτά, η προσωρινή διάβαση αποτέλεσε τη συνδετήρια οδό των Χανίων με δεκάδες χωριά για περίπου 10 μήνες. Με την καταστροφή της σήμερα, οι κάτοικοι είχαν την εναλλακτική λύση να κινηθούν μέσω σκηνέ φουρνέ, με πολλά όμως προβλήματα λόγω έργων. Να βλέπεις όπως βλέπεις και εσύ, βλέπω και εγώ. Βλέπεις πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα είναι. Εξυπηρετεί τώρα η στρατιωτική γέφυρα αναγκαστικά. Ναι, πιστεύω ναι. Με απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και παρά το γεγονός ότι οι τελικές εργασίες ασφαλτόστρωσης δεν έχουν γίνει, άνοιξε επιτέλους η γέφυρα Μπέλεη. Στις 9 και 5 δόθηκε στην κυκλοφορία. Υπήρξε μια ταλαιπωρία το πρωί για όλους τους κατοίκους εδώ των περιοχών, γιατί ευτυχώς που υπήρχε βέβαια και εναλλακτική λύση σκηνέ φουρνέ από την πίσω μεριά το κομμάτι, παρόλο που και εκεί γίνονται εργασίες, όμως ήταν κάτι που δόθηκε η προσωρινή λύση. Η στρατιωτική γέφυρα που θα εξυπηρετήσει την κίνηση στην περιοχή μέχρι να δρομολογηθεί η μόνιμη λύση της κατασκευής σύγχρονης γέφυρας θα έπρεπε να είναι σε χρήση από την περασμένη άνοιξη. Είχε τοποθετηθεί από τις αρχές Μαΐου. Ιδιοκτησιακά προβλήματα, γραφειοκρατία και καθυστερήσεις κρατούσαν μέχρι σήμερα το έργο στάσιμο. Εντάξει, δεν το περίμενε κανείς αυτό το απρόπτο. Έτσι δεν είναι? Δεν περιμένατε ότι θα χαλάσει η προσωρινή διάβαση? Ναι, περιμέναμε διότι. Εντάξει, η κατασκευή δεν ήταν τόσο τέλεια για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Εξυπηρετούνται τα χωριά τουλάχιστον? Όλοι, μια χαρά και εδώ πάρα πολύ ωραίο. Εμείς πηγαίνουμε για μια οριστική λύση, για μια μόνιμη λύση. Νομίζω ότι είναι η πίεση και του Δημάρχου εδώ Πλατανιά και όλων των εμπλεκόμενων και εμάς από την περιφέρεια για να δοθεί μια οριστική λύση. Από την κακοκαιρία σε δεκάδες σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου έχουν σημειωθεί κατολιστήσεις. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.